χάρη σου, έχει τύχει ποτέ να σου πει ο κόσμος ότι τι ανάγκη την έχεις εσύ, είσαι ηθοποιός, παίζεις σε παραστάσεις, κάνεις δουλειές, λεφτά από επαναλήψεις, σου έλειπε ο μισθός του αντιπεριφερειάρχη, ανάλογα τι ρόλο θα έπαιρνε στην περιφέρεια? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν και είχα σκοπό μετά από χρόνια να το αναφέρω, να σου πω, μια και ανέφερε στην. Τη λέξη μισθός, ο Γιώργος Πατούλης μου πρότεινε έμιστη θέση, τη θέση έμιστη, αλλά αρνήθηκα. Δεν δουλεύω για το μισθό, γιατί δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω και όλο το χρόνο μου και θα ήθελα να είμαι τίμιος ως προς αυτό, αλλά και γιατί δεν θέλω αυτοί οι ψηφοφόροι που ήταν πολλοί που με ψηφίσανε και κυρίως οι θεατές μου που με ακολουθούν χρόνια, να τους περάσει από το μυαλό ότι βρήκα τρούπα και τρούποσα. Να πούμε ότι έπαιξε και ένα σποτάκι που μας βάζει στο mood του καφέ της χαράς, αλλά τα γράμματα είναι νέων. Δήμαρχε, πώς το επιτρέπεις αυτό? Δεν το επιτρέπω. Ως Πόποτας δεν το επιτρέπω. Ως Χάρης Δρόμας το χαίρομαι, διότι μου αρέσει. Είναι teaser, δεν είναι spot. Και ναι, πράγματι ξεκινάμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς τιμητικά, γιατί συνδέεται με τα 30 χρόνια του Αντένα, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια παραμονή πρωτοχρονιάς. Η Τζόση Εβίτα εξομολογήθηκε ότι της οφείλει τη ζωή της. Κάτι είχε γίνει στα γυρίσματα του καφέ. Ναι, εντάξει. Εγώ τους οφείλω όλον τη ζωή μου, γιατί είναι άτομα τα οποία με βοηθήσαν στην ψυχική μου υγεία, με κάνανε ευτυχισμένο με τη συνεργασία τους, που ήταν θετική και επέφερε αποτελέσματα, όπως ξέρετε, πολύ θετικά για τη ζωή μου και την καριέρα μου, αλλά κυρίως με τη φιλία τους.